Αυτά τα ωραία απογεύματα θέλω φασαρία εγώ, το ξέρετε εδώ, αυτά τα απογεύματα που είσαι λίγο γλαρωμένος από μεσημεριανό υπνάκο ή έχεις γυρίσει από τη δουλειά και είσαι κάπως χαλαρός, θέλω ένταση γιατί για την επόμενη ώρα θα περνάμε πολύ ωραία. Θα παίζουμε, θα γυρίζουμε, θα κερδίζουμε, θα βγάζουμε χρήματα, δώρα, μπορεί να φτάσουμε μέχρι και στο τζιπ να τάσα κουβελά. Να φτάσουμε! Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Δεν είναι το σύνθημα, το κάνω έτσι πολιτικό. Πάμε ενωμένοι, όποιος γυρίζει... Κερδίζει! Παιδιά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Θα χρειαστεί και λίγο ταχύτητα στην αρχή, γιατί ξεκινάμε πάντα με λεξομαχία. Οπότε θέλω να έχετε το χέρι στον μπάζερ και το νου σας στον γρίφο και την κατηγορία. Η κατηγορία είναι ντοπιολαλιά. Ντοπιολαλιά, μάλιστα. Οι δύο λέξεις μπαίνουν το ίδιο. Και απλά θα το διαβάσουμε και πιο γρήγορα θα το διαβάσει η Μαρία. Σαγόνι, τσαούλι. Ναι, νομίζω στην Δυτική Ελλάδα, στην Ήπειρο κυρίως, το λένε τσαούλι. Έτσι, το σαγόνι. Και με τα 100 ευρώ που έβγαλε η Μάρια, θα έρθει να παίξει και πρώτη, να κάνει σεφτέ. Πάμε. Πάμε. Εκεί στα δικά σου τα μέρη, ποια είναι τα δικά σου τα μέρη? Από τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, τι κάνεις? Έχω τελειώσει δείξη επιχειρήσεων και τώρα δουλεύω σε ένα γραφείο λογιστηρίου. Πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ αριθμός περνάει μπροστά σου, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Εδώ όμως η κατηγορία η επόμενη, δεν ξέρω αν θα έχει αριθμούς. Έχει? Όχι. Τι έχει? Με το ίδιο όνομα είναι. Με το ίδιο όνομα. Πάνω είναι το μικρό όνομα. Τρία τα πρόσωπα από κάτω που μοιράζονται αυτό το μικρό όνομα. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Λες. Αυτή η αρχή. Τι αρχή. Όπα. Πέτω καλημέρα. 500 ευρώ. Πάμε. Σίγμα. 1500. Πω, τι παίχτηκε εδώ. Φοβερά πράγματα. Η Μαρία κάνει ένα σεφτέ, άλλο πράγμα. Έφερες 1500, Μαρία, το νου σου. Πώς συνεχίζεις? Θα πάρω το αλφα. Ναι. Δύο τα αλφα. Θα συνεχίσω με το όμικρον. Και αυτό βγήκε. Λαμπρό, λαμπρό το όμικρον. Και θα πάρω το ύψιλον. Κάτι έκανε κι αυτό. Και μάλιστα είναι το τελευταίο γράμμα του μικρού ονόματος. Τη γλιτώνει... Το κάπα. Θα πάρω το γιώτα. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα και να μου πεις ότι το έχεις βρει, να σε πιστέψω. Το πρώτο ναι. Όνομα. Επειδή αυτή η φέτα ναι. Του μείον 50% υπάρχει σε αυτόν τον πρώτο γύρο και δεν είναι σπάνιο φαινόμενο ότι βλέπουμε, συνήθως έχουν μαζευτεί μικρά ποσά στο ξεκίνημα και συνήθως. Δεν μας πολύ απασχολεί. Λέμε εντάξει, χάθηκαν 100, 200, άντε 300 ευρώ. Εδώ μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 610 που χάνεται αυτή τη στιγμή και φανταστείτε, χάθηκε το μισό ποσό και ακόμα έχει μεγάλο ποσό στην άκρη. Έρχεται να παίξει η Κυριακή, την οποία πριν καλωσορίσουμε. Θα σε ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί ζεματάει λίγο τώρα ο γρίφος και θα πούμε μετά τα υπόλοιπα. Καλή τύχη να σου ευχηθώ. Ευχαριστώ, Πέτρο. Πάμε. Έχουμε σήμερα πολύ τυχερές παίκτριες. Είναι Κυριακή. Για τον Μπαλαντέρ, ένα και μόνο γράμμα που μάλλον ξέρουμε ποιο είναι. Το μη, θα πω. Το μη, όπως λέμε, μανιτάρι. Πάρε τον Μπαλαντέρ. Τελικά πέσα έξω από το ποιο γράμμα θα έλεγε, αλλά το πέτυχε τουλάχιστον. Άλλο περιμένουμε. Και σηκώνει τον Μπαλαντέρ και έρχομαι εγώ. Να το παραλάβω. Είναι μπροστά σου το μπαλαντεράκι, θα σου δώσει ένα επιπλέον σύμφωνο σε περίπτωση που βρεθείς στον τελικό. Να ρωτήσω αν έχεις βρει το μικρό όνομα. Όχι, δεν το έχω βρει. Φεύγω, γιατί μάλλον μου έχετε αγχωθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου έχετε αγχωθεί.
Το Β, θα πω. Νομίζω ότι απλά με τρολάρατε τόση ώρα. Δεν υπήρχε βέβαια να μην έχετε δει το όνομα Βίκη. Δηλαδή, τι άλλο μπορούσε να είναι. Βρε. Καλό το έφερε. Τι ωραία νέα. Το επόμενο σύμφωνο θα σου δώσει 3.000 ευρώ μπόνους. Θα πω το Λάμδα. Ο χαμός και το 3.000 ευρώ μπόνους φεύγει και το 500 έχει φύγει. Σχεδόν τα πάντα έχουν φύγει από αυτόν τον πρώτο γρίφο. Όμως το πολύ σημαντικό είναι ότι το Λάμδα, φίλη μου Κυριακή, ήταν τριπλό. Μπορείς να εντοπίσεις και τις τρεις κυρίες που έχουμε στον πίνακα. Μου λείπει το τελευταίο. Μάλιστα. Και άρα θα αγοράσω φωνήεν. Για να σε δούμε. Θα πω το ωμέγα. Όχι. Χάνεις τη σειρά σου και κοιτάξτε τώρα τι έχουμε, τι περίπτωση έχουμε. Έχει 610 ευρώ δίπλα σου, Μαρία. Έχει 240 συν τον πόνο συν τον μπαλαντέρ η Κυριακή. Δεν έχεις τίποτα και μπορεί και να ξέρεις τον γρίφο. Μου λείπει το τελευταίο. Αμάν, γυρνάμε. Και θα πάρεις και ένα εξαιρετικό δώρο άμα πετύχεις γράμμα. Θα πω το Χ. Γιατί μία από τις τρεις κυρίες που μοιράζονται το όνομα Βίκη είναι η σπουδαία Βίκη Μοσχολιού. Άλλο ένα δώρο μετά την δωρεπιταγή Μαρμαρίδης. Έχεις ένα δώρο από το Γαλαξία. Θα πω το Νι. Επόμενη Βίκη μετά τη Μοσχολιού είναι η Βίκη Κουλιανού, το μεγαλύτερο όνομα του ελληνικού μόντελινγκ. Θα πω το Π. Δεν είναι το Π. Μαρία, το έχουμε. Θα αγοράσω το Ήτα. Όχι. Έχεις αυτή τη στιγμή 240 ευρώ, Κυριακή. Θέλεις να γυρίσεις, να το λύσεις, τι θέλεις να κάνουμε. Δεν την ξέρω ακόμη. Θα αγοράσω το Ε. Το μοναδικό φωνήμα που δεν έχει ακουστεί, έτσι, γιατί αυτό είναι. Έχουμε ακούσει τα προηγούμενα 6, ήταν το τελευταίο και δεν έχει κι άλλο βεβαίως. Άρα έμεινε ένα σύμφωνο ξεκάθαρα για να λυθεί αυτός ο γρίφος. Θα γυρίσω. Πάμε. Κερδίζει λίγο χρόνο λοιπόν, γυρίζοντας για να βρει το τελευταίο σύμφωνο και το τελευταίο όνομα. Και φέρνει 200. Το γάμα θα πω. Θα χάσεις το ποσό αυτό των 340, το οποίο θα έρχονταν στα χέρια σου. Στέφανε, αυτή τη στιγμή παίρνεις 100 ευρώ αν το λύσεις, συν τα χρήματα των δύο δώρων που έχεις. Άρα μιλάμε για ένα ποσό πάνω από 500. Το έχουμε. Το έχουμε. Διάβασέ μου από πάνω προς τα κάτω το γρίφο. Βίκη Μοσχολιού, Κουλιανού, Φλέσσα. Το βρήκαμε. Το γύρισε με 550. Ο Στέφανος που βρήκε και τη δημοσιογράφο Βίκη Φλέσσα βεβαίως. Σπουδαία και ιδιαίτερη φωνή της Βίκης Μοσχολιού και η Βίκη Κουλιανού ήταν οι άλλες δύο συνονόματες. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Εδώ θα ξεκινήσει η Κυριακή για να ανταλλάξουμε για καμιά κουβέντα, γιατί τους πήραμε από τα μούτρα σήμερα.